Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Το καρναβάλι τελείωσε και όλοι ήσαν ικανοποιημένοι. Κάτι το οποίο δήλωσε και ο πρόεδρος του καρναβαλικού οργανισμού, Νίκος Χρυσοβιτσάνος. Αρχής βάλαμε ένα πλάνο το οποίο έλεγε το εξής, ότι το καρναβάλι χρονικά είναι μικρό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις και το πετύχαμε. Και σας το λέω αυτό γιατί πραγματικά καταβλήθηκε ιδιαίτερο σκόπος από όλους. Και όσον αφορά εμένα, τη θέση του Προέδρου, ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάναμε. Ωστόσο, παρά το κέφι και το τελείωτο ποτάμι των χρωμάτων που για ακόμα μία φορά έστειλε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, τα περισσότερα παράπονα υπήρξαν για τα άρματα του Δήμου. Ήσαν ελάχιστα και μάλιστα δύο από αυτά σε επανάληψη. Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος του 2017 και αυτός του 2016. Ο Νίκος Χρυσοφιτσάνος πάντως δήλωσε πως γίνεται προσπάθεια παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα του Δήμου το 2019 να δούμε αρκετά άρματα στον δρόμο. Σας λέω ότι σε αυτά δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που λέτε και εσείς, μια ανανέωση στα καρναβαλικά στοιχεία με όλες τις δυσκολίες τις οποίες συναντάμε. Έτσι.